Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία μετά τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Γροθιά στο στομάχι, σχολίασε ο Πρωθυπουργός το περιστατικό, κάνοντας ειδική αναφορά στο θέμα. Θα ήθελα καταρχάς να κάνω μία διάκριση μεταξύ της βίας όπως την περιγράψατε να εκφράζεται μέσα από βία κατά των γυναικών, στην ακραία της μορφή εκδηλώνεται μέσα από την γυναικοκτονία, το bullying, την βία των ανηλίκων και την παραβατικότητα που συνδέεται με την καθημερινή εγκληματικότητα. Έχουμε μία έξαρση των φαινομένων που αναφέρονται στην βία. Και πράγματι το περιστατικό των Αγίων Αναργύρων ήταν μία γροθιά στο στομάχι για όλους μας. Και θα έλεγα και για μένα προσωπικά, καθώς εκεί αισθάνθηκα ότι μπορεί πολλές φορές κάποιος να προσπαθεί να διορθώνει μια προβληματική κατάσταση, αλλά έρχεται ένα τέτοιο συμβάν να μας υπενθυμίζει ότι αυτά τα οποία κάνουμε δεν είναι πολλές φορές αρκετά και πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες μορφές έμφυλης βίας παγκοσμίως και αναφορικά με την έξαρση των φαινομένων, ο Πρωθυπουργός είπε πως πλέον οι γυναίκες αισθάνονται μεγαλύτερη άνεση να καταγγέλουν. Οι γυναίκες αισθάνονται μεγαλύτερη άνεση τώρα να μιλούν και να καταγγέλουν τα περιστατικά αυτά. Και αισθάνονται αυτή την άνεση, πιστεύω, διότι υπάρχει, παρά το γεγονός ότι στους Άγιους Αναργύρους μπορεί να έγιναν όλα λάθος, υπάρχει βασικά εμπιστοσύνη στην αστυνομία ότι μπορεί να διαχειριστεί τα περιστατικά αυτά και οι γυναίκες αισθάνονται για πρώτη φορά την άνεση να βγουν να μιλήσουν γιατί ξέρουν ότι τελικά θα έχουν προστασία. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια κατάκτηση, γιατί και πριν μπορεί να είχαμε τέτοια φαινόμενα, ξέρετε. Απλά δεν τα γνωρίζαμε ποτέ γιατί κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει. Μπορεί να υπάρχει και σίγουρα υπάρχει ακόμα παντού μέσα στο κράτος και σίγουρα και στην αστυνομία αυτή, όπως την περιγράψατε, η κουλτούρα του οχαδερφισμού, ότι θα κάνω το απολύτως απαραίτητο, ότι δεν νοιάζομαι πραγματικά για το πρόβλημα του πολίτη. Υπάρχει όμως και η άλλη όψη. Υπάρχουν και πάρα πολλοί αστυνομικοί που κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους, αστυνομικοί που εκτός υπηρεσίας βλέπετε ότι καταδιώκουν και μπορεί να συλλαμβάνουν κλέφτες, αστυνομικοί οι οποίοι μετατρέπουν τα περιπολικά τους σε ταξί, σε ασθενοφόρα, αστυνομικοί οι οποίοι μπήκανε μέσα στη φωτιά. Με απόλυτους αριθμούς, τα στοιχεία συγκλονίζουν, καθώς τα περιστατικά καταγγελιών είναι εκατοντάδες μέσα σε μόλις λίγες ημέρες. 852 κλήσεις για βοήθεια δέχτηκαν τα αστυνομικά τμήματα και τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας το τελευταίο δεκαήμερο, με τα περιστατικά να καταγράφουν ραγδαία αύξηση. Μόλις χθες καταγγέλθηκαν 112 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Η αστυνομία προχώρησε σε 64 συλλήψεις με αυτόφορη διαδικασία, ενώ 5 θύματα ζήτησαν να μεταφερθούν σε κατάλημα. Μόνο στην Αττική το τελευταίο 24ωρο 42 ήταν τα περιστατικά των καταγγελιών, κυρίως μεταξύ συντρόφων, σημειώθηκαν 16 συλλήψεις και 2 γυναίκες ζήτησαν να μεταφερθούν σε δομές. Ένας δεκάλογος που πρέπει να έχει ο κάθε αστυφύλακας, ο κάθε αξιωματικός υπηρεσίας, ακριβώς πάνω από το γραφείο του, έτσι ώστε να ξέρει περί τίνος πρόκειται. Είναι καινούργια διαρκώς ζητήματα που εμφανίζονται στην κοινωνία μας και τα οποία θέλουν διαρκή μάθηση, εκπαίδευση, θέλουν διαρκή προσπάθεια προκειμένου να και σε επίπεδο ενσυναίσθησης, κατανόησης να είναι πλήρως κατανοητά από τους αστυνομικούς, αλλά ταυτόχρονα και ως προς την εφαρμογή του νόμου. Η βία εκφράζεται με πολλά πρόσωπα. Καθημερινά καταγράφονται όλο και πιο σκληρά περιστατικά βίας και εκφοβισμού στα σχολεία όλης της χώρας. Χαρακτηριστικό είναι ότι ένα στα τρία παιδιά δηλώνει πως έχει δεχθεί εκφοβισμό.